Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Σερών βρίσκει λύση μετά την έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στην περιοχή σε έναν δρόμο ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς. Οι εργασίες υλοποιούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δικαίως διαμαρτύρονταν. Εδώ, όπως ξέρετε, έγινε ένα μεγάλο έργο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ολοκληρώθηκε, είναι προς το τέλος του όσον αφορά το νερό. Εξασφαλίστηκε νερό για το Δήμο Σερών και όχι μόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Έγιναν όμως παρεμβάσεις στο δρόμο. Και όπου γίνονται παρεμβάσεις στο δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, μετά ο δρόμος αυτός, αν όχι τραυματίζεται, καταστρέφεται. Και το γνωρίζουν καλά αυτοί που κινούνται εδώ και κυρίως οι άνθρωποι του Αγίου Ιωάννη, αλλά όχι μόνο, όσοι εξυπηρετούνται από εδώ, ότι ο δρόμος αυτός έτσι κι αλλιώς και πριν δεν ήταν σε καλή κατάσταση και τον αποτέλειωσαν αυτά τα έργα. Σας είχα πει από την αρχή ότι αμέσως κινήσαμε τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει για να βγει μια πλήρης εργολαβία. Μια πλήρης εργολαβία για να βγει θέλει 18 μήνες. Αυτό που σας είχα πει, κάναμε ένα κομμάτι προκειμένου να εξυπηρετηθούν για να μην υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά την κίνηση μέσα στον Άγιο Ιωάννη και τώρα γίνεται η πλήρη αποκατάσταση. Εύχομαι και ελπίζω στο μέλλον να μην γίνουν άλλες παρεμβάσεις στον δρόμο και καλό τους κατοίκους, γιατί έχουν ειδοποιηθεί όλες οι αρχές, όλες οι υπηρεσίες, ό,τι έργα ήθελαν να κάνουν, να τα κάνουν, προκειμένου να μην έχουμε άλλες τομές και να μην έχουμε παρεμβάσεις στον δρόμο αυτό. Ο δρόμος... θα το επιτρέψετε. Και βέβαια θα το επιτρέψουμε, αλλά σας λέω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Ή αν κάποιος κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, πρέπει να κάνει πλήρη αποκατάσταση. Τέλος. Τώρα, όσον αφορά το έργο αυτό, βλέπετε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το πρώτο κομμάτι έγινε δηλαδή από τα Ζεσταριά μέχρι σχεδόν την είσοδο του Αγίου Ιωάννη. Τώρα είμαστε στο άλλο κομμάτι από την άλλη πλευρά και θα συνεχίσει. Στόχος μας, με βάση τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε, είναι να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλείς δρόμους στους αιρέους πολίτες. Και εκεί θα συνεχίσουμε. Άρα, τι κάνουμε, βελτιώνουμε τις υποδομές και ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των ανθρώπων όπως και εμείς που κινούμαστε μέσα στις αίρες. Υπάρχει εργολαβία εκεί και πιστεύω ότι είναι σε εξέλιξη και το επόμενο διάστημα, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει η κυρία Δήμαρχος. Υπάρχει, γνωρίζω, εργολαβία για το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή από του Τσέλιου, που είναι στην ευθύνη του Δήμου, μέχρι και τα Ζεσταριά, μέχρι εκεί που ξεκινήσαμε εμείς. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τους ανθρώπους του Δήμου. Αυτό το κομμάτι θα το κάνουν αυτοί. Ναι, είναι δικό τους και υπάρχει εργολαβία, αυτό γνωρίζω. Το πω ότι απλά δεν το ξέρουμε, θα ήταν ιδανικό να το κάνουν τώρα. Όταν σας λέω ότι υπάρχει εργολαβία, νομίζω ότι μπορεί να γίνει και τώρα. Μπορεί να είναι και θέμα των επόμενων ημερών. Αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή πληροφόρηση. Θα σας πληροφορήσουν οι άνθρωποι του Δήμου. Εσείς πότε, τι χρονοδιάγραμμα έχετε ολοκληρώσει εδώ? Τις επόμενες μέρες. Εμείς πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κλείσει, θα έχουν γίνει διαγραμμίσεις, ήδη έχει γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Εμείς πιστεύω ότι το αργότερο σε μια εβδομάδα θα έχουμε παραδώσει πλήρως το δρόμο, ίσως και λιγότερο.